Άρνος Online Education, η γνώση απλά και κατανοητά από τους δασκάλους της δικής σας εκπαιδευτικής οικογένειας, arnos.gr. Συνεχίζουμε, παιδιά, με την άσκηση 5, η οποία λέει: είναι από το 3-2 την παράγραφο πράξη με δεκαδικούς αριθμούς, δυνάμεις με βάση δεκαδικό αριθμό. Να κάνεις, λέει, τις πράξεις. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε το α που λέει 520 επί 0,1 συν 0,32 επί 100. Εδώ, παιδιά, σύμφωνα με τον κανόνα προτεραιότητας των πράξεων, πρώτα κάνουμε τις πράξεις μέσα στις παρενθέσεις, μετά τις δυνάμεις. Τις ρίζες, παιδιά, θα τις δούμε με το καλό του χρόνου. Μετά είναι οι πολλαπλασιασμοί και οι διαιρέσεις με τη σειρά που εμφανίζονται στην έκφραση από τα αριστερά προς τα δεξιά. Και τελευταίες είναι οι προσθέσεις και αφαιρέσεις, πάλι με τη σειρά που εμφανίζονται μέσα στην έκφραση αριστερά προς τα δεξιά. Από τα αριστερά προς τα δεξιά. Άρα, παιδιά, εδώ που έχουμε πολλαπλασιασμούς και πρόσθεση, πρώτα θα κάνουμε τους πολλαπλασιασμούς σύμφωνα με τον κανόνα και τελευταία τις προσθέσεις. Λοιπόν, έχουμε 520 επί 0,1, που το 0,1 σημαίνει 1 δέκατο. Δηλαδή, με δύο λόγια, 520 επί 1 είναι 520 δια 10. Αν απλοποιήσουμε, είναι 52 δια 1 που κάνει 52. Φυσικά, αυτό, παιδιά, μπορούμε να το βρούμε και κλασικά. Πολλαπλασιάσουμε το 520 με το 0,1, είναι 1 επί 0, 0, 1 επί 2, 2, 1 επί 5, 5. 0 επί 0, 0, το βάζω μια θέση πάρα έξω, 0 επί 2, 0, 0 επί 5, 0. Αν τα προσθέσουμε, θα έχουμε 0, 2, 5, 0 και επειδή έχω ένα ψηφίο μετά την υποδιαστολή, άρα είναι 52,0, δηλαδή 52. Επειδή όσο μηδενικά και να βάλω στο τέλος του δεκαδικού μέρους ενός οποιοδήποτε δεκαδικού αριθμού, δεν έχουν αξία παραπάνω, έτσι. Οπότε, πάμε να κάνουμε και το 0,32 επί 100. Λοιπόν, εδώ, παιδιά, μπορείτε να το κάνετε κάθετα όπως και πριν, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και πιο γρήγορα, πώς. Επειδή πολλαπλασιάζουμε, η υποδιαστολή θα πάει δεξιά. Ο αριθμός, δηλαδή, θα μεγαλώσει. Και επειδή πολλαπλασιάζουμε με το 100 που έχει 2 μηδενικά, άρα η υποδιαστολή θα πάει δεξιά δύο θέσεις. Μία και άλλη μία εδώ. Δηλαδή θα πάει μετά το 2, άρα ουσιαστικά θα έχουμε 32. Οπότε, παιδιά, το κάθε ψηφίο ανέβηκε 2 τάξεις, δηλαδή τα 2 εκατοστά έγιναν 2 μονάδες και τα 3 δέκατα έγιναν 3 δεκάτες, έτσι. Οπότε έχουμε 52 και 32, άρα το τελικό αποτέλεσμα είναι 2 και 2, 4, 5 και 3, 8, άρα 84. Και έτσι, παιδιά, να το κάνετε, 0,32 επί 100 είναι 1 επί 2, 2, 1, 3, 3, 1 επί 0, 0, βάζουμε και τα 2 μηδενικά στο τέλος, χωρίζουμε και 2 ψηφία στην υποδιαστολή, άρα είναι 32,00 ή απλά 32. Να το. Επειδή, όπως είπαμε, όσα μηδενικά και να βάλουμε στο τέλος του δεκαδικού μέρους ενός οποιοδήποτε δεκαδικού αριθμού δεν έχουν καμία πρόσθετη αξία, άρα μπορούμε να τα απλοποιήσουμε και αμήν το 32. Λοιπόν, παιδιά, άρα 84 είναι το αποτέλεσμα για το α. Πάμε να κάνουμε και το β. Στο β έχουμε το εξής. 4,91 επί 0,01 συν 0,819 επί 10. Να κάνουμε, παιδιά, πρώτα, όπως είδαμε και στον κανόνα προτεραιότητας των πράξεων, πρώτα θα κάνουμε τους πολλαπλασιασμούς. Άρα, αν κάνουμε πρώτα τους πολλαπλασιασμούς, θα έχουμε το εξής. 4,91 επί 1 εκατοστό, δηλαδή αν το δεις 4,91 επί 1 προς 100, μας κάνει 4,91 επί 1, δηλαδή 4,91 δια 100. Επειδή διαδούμε, παιδιά, η υποδιαστολή θα πάει αριστερά. Και επειδή θα πάει αριστερά, δηλαδή η υποδιαστολή είναι εδώ, θα πάει αριστερά δύο θέσεις, γιατί έχουμε δύο μηδενικά. Άρα, με τη μία θέση θα πάει εδώ και με τη δεύτερη θέση, το ξαναλέμε, παιδιά, μία θέση αν μετακινηθεί θα πάει εδώ και αν μετακινηθεί άλλη μία θέση θα πάει εδώ. Άρα, το τελικό αποτέλεσμα που θα προκύψει είναι 0,0491. Μπορείτε, παιδιά, στο ίδιο αποτέλεσμα να καταλήξετε και αν κάνετε κάθετα τον πολλαπλασιασμό 4,91 επί 0,01.
1 επί 1, 1. 1 επί 9, 9. 1, 4, 4. 0 επί 1, 0. 0 επί 9, 0. 0 επί 4, 0. 0 επί 1, 0. 0 επί 9, 0. Και 0 επί 4, 0. Τα βάλαμε μία θέση πάρα μέσα, το ένα κάτω από το άλλο, οπότε αν τα προσθέσουμε θα έχουμε 0 και 0 και 1 κάνει 1, 9 και 0 και 0, 9, 4 και 0 και 0, 4, 0 και 0, 0 και 0. Και επειδή έχουμε δύο ψηφία και άλλα δύο μετά την υποδιαστολή, άρα 4, άρα 4 θα χωρίσουμε και εδώ. Άρα 0,0, 4,91. Το ίδιο παιδιά. Για να κάνουμε και την άλλη πράξη, 0,819 επί 10. 0 επί 9, 0. 0 επί 1, 0. 0 επί 8, 0. 0 επί 0, 0. 1 επί 9, 9. Το βάζουμε από κάτω, αλλά το βάζουμε μία θέση παραδίπλα. 1 επί 1, 1. 1 επί 8, 8. 1 επί 0, 0. Και τα προσθέτουμε. Βάλαμε και βοηθητικό μηδενικό για να κάνουμε πιο εύκολα την πράξη. Άρα έχουμε 0 και 0, 0. 9 και 0, 9. 1 και 0, 1. 8 και 0, 8 και 0. Και επειδή έχουμε τρία ψηφία μετά την υποδιαστολή, άρα τρία βάζουμε και εδώ. Και τελικά έχουμε το αποτέλεσμα 8,190. Αλλά όπως είπαμε παιδιά, όσα μηδενικά και να βάλουμε στο τέλος του δεκαδικού μέρους, ενός οποιοδήποτε δεκαδικό αριθμό δεν έχουν καμία απολύτως αξία, όσα και να βάλουμε, άρα παιδιά μπορούμε να το γράψουμε και σκέτο 8,19. Φυσικά παιδιά στο ίδιο θα καταλήγαμε αν, επειδή έχω πολλαπλασιασμό, η υποδιαστολή πάει δεξιά και θα πάει δεξιά μία θέση, επειδή το 10 έχει ένα μηδενικό. Άρα αν η υποδιαστολή πάει δεξιά μία θέση, θα πάει εδώ, ανάμεσα στο 8 και στο 1. Άρα και πάλι έχουμε 8,19. Ναι παιδιά, παρατηρούμε ότι κάθε ψηφίο αυτού του αριθμού μεγαλώνει κατά μία θέση. Δηλαδή τα 9 χιλιοστά έγιναν 9 εκατοστά, το 1 εκατοστό έγινε 1 δέκατο, τα 8 δέκατα έγιναν 8 μονάδες, οπότε παιδιά καταλαβαίνουμε τη μεταβολή που υφίσταται ο αριθμός καθώς πολλαπλασιάζεται επί 10. Πάμε να τα προσθέσουμε. Έχουμε λοιπόν 0,0491 και βάζουμε τα ίδια κάτω από τα ίδια, τις μονάδες που είναι 8 κάτω από τις μονάδες που ήταν 0, τα δέκατα που είναι 1 κάτω από τα αντίστοιχα δέκατα που είναι 0, το 9 που είναι εκατοστά κάτω από τα αντίστοιχα εκατοστά που ήταν 4. Και συμπληρώνουμε με βοηθητικά μηδενικά. 1 και 0, 1. 9 και 0, 9. 9 και 4, 13. Γράφουμε 3, κρατάμε 1, κρατούμενο. 1 και 0, 1. Και 1 το κρατούμενο, 2. 8 και 0, 8. Άρα το τελικό αποτέλεσμα είναι 8 μονάδες, 23,91 δεκάτης χιλιοστά. Ναι, γιατί εδώ είναι 8 μονάδες και είναι 2 δέκατα, 3 εκατοστά, 9 χιλιοστά και το 1 είναι δεκάτης χιλιοστά. Οπότε παιδιά το αποτέλεσμα που βγάλαμε έφτασε σε βάθος μέχρι την τάξη των δεκάτης χιλιοστών, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, αυτά παιδιά είναι τα αποτελέσματα που έδωσε η απολαυστική άσκηση 5 πάνω στην κομψή παράγραφο 3-2 πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς και δυνάμεις με βάση δεκαδικό αριθμό. Πάνω στο πολύ όμορφο κεφάλαιο 3 δεκαδικοί αριθμοί του σχολικού βιβλίου. Να είστε πάντα καλά. Συνεχίζονται παιδιά στη διδασκαλία μας στο annos.gr και η γνώση απλά και κατανοητά από τους δασκάλους της δικής σας εκπαιδευτικής οικογένειας annos.gr. Συνεχίζουμε με πίστη, αγάπη και μεράκι για το στόχο και με την επικοινωνία και τη θετική μας αλληλεπίδραση παιδάκια στο info@annos.gr για οτιδήποτε χρειαστείτε, μαζί φτάνουμε στην επιτυχία. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά για τη φιλότιμη και αξιέπαινή σας προσπάθεια και να έχετε υγεία, καλή δύναμη και όλα τα καλά του Θεού, εσείς, η οικογένειά σας και όλα τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Να είστε πάντα καλά παιδάκια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.